και τι εκτίμηση κάνετε. Δίνουμε το 66% με νέα προκήρυξη, με ευρωπαϊκή συμμετοχή. Με το ΔΕΣΦΑ είναι 66%. Συμμετέχουν... Και ποια είναι η αλλαγή σε σχέση με το... Με το προηγούμενο. Με το προηγούμενο. Οι δύο αλλαγές που έχουμε κάνει σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους πρακτικά θεωρήθηκε ότι ο διαγωνισμός που είχε κατοχυρωθεί ή στους Αζέρους δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Και αυτές είναι οι δύο ευρωπαϊκές επιλογές. Η πρώτη είναι ότι κάποιος που παράγει ή διαχειρίζεται δεν μπορεί να είναι. Άρα έπρεπε να δώσουν οι Αζέροι πάνω από το πλειοψηφία και να γίνουν. Και το δεύτερο, ότι έπρεπε να είναι παθητικός ουσιαστικά μέτοχος, δηλαδή να μην έχει καμία επαφή με το management της εταιρείας κτλ. Άρα ο σημερινός διαγωνισμός προσπαθεί να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα και έχει προκρίνει τη λύση να είναι Ευρωπαίος, να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, μητρική εταιρεία ή θυγατρική, άνοιξε κάπως το σύστημα, ή αν είναι από τρίτη χώρα να έχει σύμπραξη με Ευρωπαίο. Ευρωπαίο. Άρα εάν είναι από άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βρει κάποιον να κάνει σύμπραξη. Αυτό είναι ο διαγωνισμός που ξεκίνησε. Νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και στο οικονομικό πεδίο, ενώ στο... Και στο οικονομικό πεδίο. Εμείς προσπαθούμε να υπάρχει ενδιαφέρον, άρα θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός θα ανεβάσει καλά το τίμημα. Θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας κάνετε ένα σχόλιο για μια απόφαση που είχαμε χθες από την Ολομέλεια, ομόφωνο και Ολοσυμβουλίο της Επικρατείας, για τις κρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Έκρινε λοιπόν αντισυνταγματικές τις συνεχείς παρατάσεις. Και επομένως μένουν στον αέρα και τα πρόστιμα, τα οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, αλλά και σημαντικές υποθέσεις που είχε επενδύσει η κυβέρνηση πάνω σε αυτές, όπως είναι οι περίφημες λίστες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, ανατρέπονται οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου ένα θέμα το οποίο βρισκόταν σε εκκρεμότητα να το επιταχύνει. Δεν έκανε. Βάση... Για να κάνει παρατάσεις, τι σημαίνει ότι δεν έκανε? Ότι ναι, μπορούσε. Ναι, άλλο θέλω. Με βάση το δεδομένο της πενταετίας και τον κίνδυνο παραγραφής, υπενθυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο που γίναμε κυβέρνηση ήταν η περίοδος που είχαμε την πενταετία να κλείνει. Με πρόθεση πολιτική να το ξεκαθαρίσουμε, θεωρώντας ότι καθυστερήσεις μπορούσαν να επιληθούν, δώσαμε τις σχετικές παρατάσεις και όχι μόνο τις δώσαμε, νομίζω ότι και τα αποτελέσματα το 1,5-2 χρόνια ήταν πολύ περισσότερα και όχι απτά περισσότερα, σε σχέση με το προηγούμενο. Περισσότερα από το παρελθόν, αλλά αυτό. Όχι ικανοποιητικά με βάση τις σκέψεις. Τώρα αυτή η απόφαση προφανώς δυσκολεύει. Εμείς θεωρούσαμε, δυσκολεύει τα πράγματα. Εμείς θεωρούσαμε ότι πρέπει να δούμε τώρα ποιες υποθέσεις. Μέχρι τώρα υποθέτω ότι αυτές που έχουν γίνει η διαχείριση εντός των ορίων θα συνεχιστούν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε περαιτέρω με παρατάσεις. Ό,τι μπορείτε πρέπει να το κλείσετε μέσα στα όρια και από εκεί πέρα. Πρέπει να το κλείσουμε μέσα στα όρια και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Να ξεφύγουμε από αυτό. Τώρα, έχουμε και μια άλλη έρευνα χθες που είδε το φως στη δημοσιότητα σε σχέση με τα φορολογικά βάρη και τις εισφορές, τα οποία τα βιώνουμε εμείς οι πολίτες, αλλά είναι αλλιώς να βλέπεις και τα στοιχεία. Είδαμε λοιπόν ότι χρειάζεσαι πλέον το 17, 7 μήνες δουλειάς και όλα τα έσοδά σου να τα δίνεις στο κράτος με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Και έρχονται χειρότερα μπροστά. Όχι, δεν είναι το 19 θα μας χειροτερέψει το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και δεν είναι το πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς αντέχει ο κόσμος. Δεν αντέχει ο κόσμος. Είναι ένα περιβάλλον, κύριε Υπουργέ, που με βάση τις αποφάσεις τις τελευταίες, τη συμφωνία για την αξιολόγηση και τη συνέχεια της πορείας που λένε προς την έξοδο από τα μνημόνια, όπως σημαίνει η κυβέρνηση, δημιουργούν αυτό το περιβάλλον. Γιατί πολλοί λένε ότι εντάξει, με τα βάρη αν ήταν να βγαίναμε σε μια άλλη διαδρομή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο αναπαράγουμε το πρόβλημα. Εκτός ότι είναι κοινωνικά αφόρητο, αναπαράγουμε και το θέμα. Διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Που αποσύρει λεφτά από την αγορά, διαρκώς αποσύρει λεφτά από την αγορά και πέφτουν και σε μια μαύρη τρύπα καθώς επί του χρέους προς το παρόν τίποτα. Εντάξει, πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η χώρα πέτυχε μια δημοσιονομική σταθεροποίηση. Η παρούσα κυβέρνηση, θα έλεγα αξιοθαύμαστη, διατηρώντας την οικονομία σταθερή με οριακή βελτίωση. Αυτό δεν μπορούμε... Την αποσταθεροποίησα πρώτα και μετά την ξανασταθεροποίησαμε, εκεί που ήταν σταθεροποιημένη.
Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση. Αν θέλουμε να την κάνουμε. Όχι, εντάξει, να την κάνουμε αν το 2014 είχε σταθεροποιηθεί. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Λέω την κριτική επιτροπή. Είναι μια πολιτική διαμάχη αν την κάνουμε τη συζήτηση. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει όμως το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια πετύχαμε μια αξιοζήλευτη δημοσιονομική σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, με μηδενική ύφεση το 2015, οριακή το 2016 βελτίωση και πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία για το 2017. Μας φορτώσατε βάρη όμως, αυτό λέμε κύριε Υπουργέ, αυτό θέλουμε να απαντήσετε. Όχι στα στοιχεία που εσείς οι οικονομολόγοι μας απαντάτε βλέποντας τα δεδομένα τι καλά που πήγαμε. Εμείς πάμε πολύ χάλια όμως ως πολίτες. Δηλαδή μας έχετε πάρει και τα πορτοφόλια, να το πω κάτω το κοινό λεγόμενο. Και αναμένετε να μας πάρετε και τα υπόλοιπα τώρα 19-20. Απαντάω στο ερώτημά σας ότι η φορολογική πολιτική που κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι βαριά. Είναι βαριά. Δεν, και αν το αμφισβητήσετε δεν αλλάζει τίποτα. Πείτε το αμφισβητήσετε, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, για ελάτε. Πραγματικότητα. Δεν έχω και χρόνο να τελειώσω. Ότι δεν έγινε σε βάρος της πραγματικής οικονομίας αυτό που υπονοήσατε, αυτό. Ότι κάθε φορολογικό μέτρο, το οποίο κατά τη γνώμη μας έχει ισχυρά στοιχεία φορολογικής δικαιοσύνης, η πολιτική δική μας, ότι οδήγησε σε ύφεση την οικονομία. Mm-hmm. Καταφέραμε να υπάρχει μια σταθεροποίηση χωρίς να προκαλέσουμε ύφεση στην οικονομία. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εντάξει, κατανοώ τι λέτε. Αμφισβητήσω τίποτα από το όλο και η κυβέρνηση προφανώς το έχει πει σε όλους τους τόνους. Καθώς βήμα-βήμα θα βελτιώνει την οικονομία, είναι στις μέρημνές της να απομειώσει φορολογικά βάρη που θεωρούνται ότι δεν είναι επιβεβλημένα. Κύριε Υπουργέ, καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα, εμείς και επιστρέφουμε.